Πέθε μου αυτό, τι κάνατε σήμερα? Καλημέρα σας από τη Γέργερη, όπου έξω από το χώρο του Δημοτικού Σχολείου έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες για την μεγαλύτερη γιορτή της περιοχής μας, το χαιρετισμό της Αποκριάς, τον αποχαιρετισμό της Αποκριάς ή τα αποκριώματα, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Τι συμβολίζει το έθιμο αυτό και τα κουδούνια και τα βαψίματα και οι προβιές, τι συμβολισμό έχουν? Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο ζούμε τη συνύπαρξη του παλιού με το καινούριο. Αρχαίγονες ελληνικές δοξασίες, προερχόμενες από τα βάθη των αιώνων, μετουσιώνονται εμβολιασμένες στις ειδήσεις των ανθρώπων σε ιδιαίτερα δρόμενα, όπως είναι ο γάμος, όπως είναι ο αποχαιρετισμός της Αποκριάς ή κηδεία της Αποκριάς, όπως είναι ο Αρκουδίστιχος και όπως είναι και η Καμήλα, ένα πολύ ιδιαίτερο δρόμο από τη περιοχή της Νιβρίτου. Λοιπόν, εδώ η αναπαράσταση δείχνει ένα κάρο με τους αρκουδιάριδες, με τα ζώα, με τα βούγια, όπως τα λέμε εδώ. Ναι, Μπόμπι. Τα ζώα, πώς τα λέμε στην Κρήτη? Είναι τα βούγια. Τα βούγια είναι αυτά που σέρνουν το άρωτρο εδώ το πρώτο. Μάλιστα. Και μετά είναι τα άλογα, υποτίθεται. Ωραία, έτσι, δεν, γιατί... δεν κάνω λάθος. Ακριβώς μπροστά από εμάς είναι το λεγόμενο όργο μαΐς πορά με τα βούγια που σέρνουν το άρωτρο. Και στη συνέχεια πίσω, αυτό που παρακολουθούμε, είναι το κάρο που θα φέρει το γαμπρό και την ύφη στο χώρο της εκδήλωσης. Ωραία, και γιατί πάνω, λίστε μου λίγο σας παρακαλώ την απορία. Κάπου διάβασα ρουβάς. Στο κέφι μένει αμύωτο, όπως βλέπετε, παρόλες χερκές εθήκες. Επάνω λέει Ρούβας, έτσι είναι η περιοχή Ρούβας. Εδώ, η ευρύτερη περιοχή. Είναι το χωριό μας, Ρούβας είναι η ευρύτερη περιοχή όπου γιορτάζουμε με αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο τρόπο τα δρόμενά μας. Λοιπόν, παιδιά, πηγαίνω να καθίσω και να...